μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων, πλέον είναι νόμος του κράτους. Το ζήγισμα του ψωμίου έχει ξεκινήσει, εφόσον έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, πρέπει να έχει ξεκινήσει από τις 7 Απριλίου που ζυγίζει το ψωμί. Τώρα κάποιοι συνάδελφοι δεν ζυγίζουν, κάποιοι ζυγίζουν, πρέπει να συμμορφωθούν. Γιατί είτε ο πρώην υπουργός ο κ. Χατζηδάκη, είτε ο νύον ο κ. Δέδιας θέλουν να τον εφαρμόσουν στον νόμο και μάλιστα με αυστηρά, πολύ αυστηρά πρόστιμα. Όποιος συλληφθεί να μην ζυγίζει το ψωμί. Σίγουρα ευνοεί τον καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή που πληρώνει αυτό που λέει ζυγαριά. Είναι τόσο κουσίζει το ψωμί, το βάζουμε ζυγαριά και ό,τι δείξει ζυγαριά, αυτό πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. Όσο αφορά τους συναδέλφους αρτοποιούς, αυτά που ξέραμε, δηλαδή όταν λέμε ξέραμε, στις πινακίδες μας αναγράφουμε μόνο τιμή κιλού. Δεν αναγράφουμε τιμή τεμαχίου, βάρος τεμαχίου, τίποτα απολύτως. Γιατί το ψωμί από εδώ και πέρα ζυγίζεται. Είναι ένα τεμάχιο, το οποίο η πινακίδα του λέει 2,28, 2,28 και βγαίνει ακριβώς 80 λεπτά. Είναι σε κάποια τιμή που πουλούσαμε και παλιότερα. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κόβουμε κομμάτι ή να αφαιρούμε, δηλαδή θέλει κάποιος καταναλωτής λιγότερο. Είναι η φραζόλα αυτή όπως έχει βγει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή να κόβουμε κομμάτι ή να συμπληρώνουμε κάποιο κομμάτι. Όπως βγαίνει από την παραγωγή, έτσι που λέει αυτή τη στιγμή. Αυτό βγαίνει στα 82 λεπτά. Καταναλωτής κανονικά πρέπει να πληρώσει 82 λεπτά, δηλαδή ό,τι λέει η ζυγαριά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο τύπο ψωμιού που είναι λίγο πιο ακριβό. Πάμε στη γιαγιά, α πούμε, ένα άλλο τύπο. Είναι στο 2,57. 2,57. Αυτό βγαίνει 90 λεπτά, 96 λεπτά. Μέχρι προχθές πουλούσαμε 90 λεπτά αυτό το θεμάκι. Απλά ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή ξέρει ότι αυτό το ψωμί όπως το παίρνει, δηλαδή όπως το ζυγίζουμε, πρέπει να το πάρει αυτό, το πρέπει να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό. Εμείς έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας και εγγράφους και σε γενικές συνελεύσεις που έχουμε κάνει, έχουμε ενημερώσει τα μέλη μας. Το γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι πρέπει να ζυγίζουν το ψωμί. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω το 100% άμα τα ζυγίζουν όλοι ή δεν τα ζυγίζουν, αλλά εμείς από τη μεριά μας, το καθήκον μας είναι να ενημερώνουμε τους συναδέλφους για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων.